Καλώς ήρθατε στο πλέκοντας.gr. Σε αυτό το βιντεάκι θα δείξουμε πώς μπορούμε να πλέξουμε με τα δάχτυλά μας. Εκτός λοιπόν από το κουβάρι με το νήμα και τα χέρια μας, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, ούτε βελόνες, ούτε βελονάκι. Παίρνουμε λοιπόν το νήμα και το κρατάμε στο χέρι μας με τον τρόπο που βλέπουμε εδώ. Αφήνουμε δηλαδή την άκρη να κρέμεται στο μικρό μας δάχτυλο, το περνάμε μπροστά από την παλάμη μας και το αφήνουμε ανάμεσα στο δείκτη και στον αντίχειρα. Ο αντίχειρας είναι για βοηθητικό λόγο. Και έπειτα το φέρνουμε γύρω από τα δάχτυλα, μπροστά από τον μέσο, πίσω από τον παράμεσο και μπροστά από το μικρό δάχτυλο. Γυρίζουμε τώρα πίσω, πηγαίνοντας το πίσω από το μικρό δάχτυλο, μπροστά από τον παράμεσο, πίσω από το μεσαίο και μπροστά από το δείκτη. Πλέον και στα τέσσερα μας δάχτυλα υπάρχει μια μπάρα με νήμα που αντιστοιχεί στους πόντους μας, η οποία αντιστοιχεί σε κάθε πόντο, και πρέπει να έχουμε τώρα όμως δύο πόντους. Έτσι το πάμε πάλι από την αρχή, μπροστά από το μεσαίο και μπροστά από το μικρό, και επιστρέφουμε μπροστά από το παράμεσο και μπροστά από το δείχτη. Κάνουμε δηλαδή ζιγζάκ. Και τώρα που έχουμε λοιπόν δύο μπάρες σε κάθε δάχτυλο, βάζουμε τα δάχτυλά μας να είναι έτσι σε καλή απόσταση μεταξύ τους, παίρνουμε το κάτω νήμα, το περνάμε μπροστά από το πάνω νήμα και το αφαιρούμε από το δάχτυλο. Βλέπετε ότι ξεκινάμε από τον δείχτη, έτσι, και επαναλαμβάνουμε και στα υπόλοιπα δάχτυλά μας. Παίρνουμε το κάτω νήμα, το περνάμε πάνω από το πάνω και το αφαιρούμε από τον δείχτη μας, από τον παράμεσο. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να προσθέσουμε πάλι μια μπάρα έτσι ώστε να έχουν δύο μπάρες το κάθε δάχτυλό μας. Παίρνουμε λοιπόν το νήμα που είναι από την πίσω πλευρά και το φέρνουμε μπροστά από το μέσο. Πάμε πίσω, πίσω από τον παράμεσο λοιπόν και μπροστά από το μικρό δάχτυλο. Κάνουμε κύκλο γύρω από το μικρό δάχτυλο, πάμε μπροστά από το παράμεσο, πίσω από το μεσαίο δάχτυλο και μπροστά από το δείχτη. Πλέον έχουμε δύο μπάρες σε κάθε δάχτυλο και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Προσέξατε λοιπόν ότι για να προσθέσουμε το νήμα μας, να προσθέσουμε τον δεύτερο πόντο σε κάθε δάχτυλο, ξεκινήσαμε από το μεσαίο δάχτυλο, έτσι, δεν ξεκινήσαμε από τον δείχτη, μην μπερδευτείτε. Κάνουμε λοιπόν πάλι το ίδιο, σφίγγουμε λίγο το νήμα και ξεκινάμε από το μεσαίο δάχτυλο, περνώντας μπροστά το νήμα, πίσω με το από τον παράμεσο, μπροστά από το μικρό. Και καταλήγουμε να έχουμε δύο πόντους σε κάθε δάχτυλό μας. Αφαιρώντας λοιπόν την κάτω μπάρα από το δάχτυλό μας. Μετά από λίγη ώρα λοιπόν, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα και ήρθε η ώρα να κλείσουμε το πλεχτό. Παίρνουμε το πρώτο πόντο που είναι στο δείχτη, το μεταφέρουμε στον μέσο, παίρνουμε τον κάτω πόντο, τον περνάμε μπροστά από τον πάνω και τον αφαιρούμε. Κάνουμε το ίδιο και για τα άλλα δάχτυλα. Προσέξτε όμως τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε το νήμα. Το κρατάμε λοιπόν έτσι και το ανοποδογυρίζουμε στην ουσία πάνω στο άλλο δάχτυλο. Και έπειτα περνάμε το νήμα πάνω από το άλλο. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμά μας. Στην αρχή δεν θα φαίνεται, γι' αυτό θα ήταν καλό να το απλώσετε λίγο, να αρχίζετε λίγο να το απομακρύνετε το ένα πόντο από τον άλλον, έτσι ώστε να του δώσετε ένα ομοιόμορφο σχήμα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα δάχτυλά μας δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, οπότε λογικό είναι μια σειρά να είναι, μια στήλη να είναι λίγο πιο παχιά από την άλλη, πιο αραιή. Το επεξεργαζόμαστε λοιπόν και μετά από την επεξεργασία να το αποτέλεσμα οι πόντοι μας. Και αυτή είναι η ανάποδη πλευρά του πλεχτού, όπως βλέπετε, η ανάποδη πόντι και η καλή μας πόντι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε με δάχτυλα, μπορούμε να το κάνουμε με αρκετά πράγματα, ίσως να δείξουμε αργότερα σε άλλα βιντεάκια. Καλή επιτυχία σε όλους!